Κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι κοντά σας απόψε για να εγκαινιάσουμε όλοι μαζί μία εντελώς ξεχωριστή έκθεση. Μια έκθεση μέσω της οποίας ο Τζον Κράξτον επιστρέφει κατά μία έννοια στα αγαπημένα του Χανιά που αποτέλεσαν και τόπο κατοικίας του. Έναν τόπο στον οποίο ήθελε πάντα να βρίσκεται. Όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα αποτέλεσε για τον μεγάλο αυτό φιλέλληνα Βρετανό ζωγράφο όχι μόνο ένα ισχυρό σημείο αναφοράς, αλλά και τον χώρο στον οποίο ο ίδιος ανακάλυψε την ταυτότητά του ως καλλιτέχνης, αλλά και ως άνθρωπος. Το ελληνικό τοπίο, τα στοιχεία της φύσης, το απαράμιλο ελληνικό φως, η ελληνική τέχνη και η ελληνική μυθολογία, η βυζαντινή αγιογραφία, όλα αυτά τα στοιχεία μάγεψαν πραγματικά τον Κράξτον πριν ακόμη επισκεφθεί τη χώρα μας. Ο τόπος όμως που λάτρεψε από την πρώτη στιγμή και αποτέλεσε εν τέλει την κατεπιλογήν πατρίδα του ήταν η Κρήτη. Το βραχώδες άγριο τοπίο, η αιχμηρή όγκη και τα επιβλητικά φαράγγια της Κρήτης μας, ο μινωικός πολιτισμός και ο Γκρέκο, το πάθος που έχουμε εμείς οι Κρητικοί για τη ζωή. Όλα αυτά αφομοιώθηκαν από τον καλλιτέχνη και εν τέλει μετουσιώθηκαν σε δημιουργία. Ο Κράξτον απολάμβανε την επιβίωση του μυθολογικού στοιχείου στη σύγχρονη εποχή, την αίσθηση της συνέχειας και της σύνδεσης με την αρχαιότητα και ταυτόχρονα γευόταν κάθε πτυχή της ζωής στην ελληνική ύπαιθρο, με την απλότητα, την αγνότητα και την ομορφιά της. Η παρούσα έκθεση, μέσα από ένα γοητευτικό πάζι χαρακτικών, σχεδίων, ζωγραφικών πινάκων, φωτογραφιών, αλλά και προσωπικών αντικειμένων, ήδη από την παρουσίασή της στην Αθήνα, έχει επιτύχει να αποτυπώσει τις συναρπαστικές αναζητήσεις και την περιπέτεια της έμπνευσης ενός πραγματικά κοσμοπολίτη δημιουργού, καθώς έκανε και εκείνος τη δική του πορεία από το σκοτάδι στο φως. Κυρίες και κύριοι, εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, τον οποίο έχω την τιμή να εκπροσωπώ σήμερα εδώ ως καθήλυνα αρμόδια Γενική Γραμματέας, του οποίου η οικογένεια συνδεόταν με σχέσεις βαθιάς φιλίας με τον Τζον Κράξτον, θα ήθελα να συγχαρώ τον φίλο, βιογράφο του καλλιτέχνη και επιμελητή της έκθεσης, κύριο Ιαν Κόλινς, για την καθοριστική συμβολή του στη δημιουργία της έκθεσης αυτής, αλλά και στη δημιουργία της ανανεωμένης εκδοχής της εδώ στα Χανιά. Θα ήθελα να συγχαρώ επίσης και την κυρία Ναταλία Μπούρα για τον εξαιρετικό σχεδιασμό της έκθεσης. Και βέβαια θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους συνδιοργανωτές, τον Δήμο Χανίων, τη Δημοτική Πινακοθήκη, το Μουσείο Μπενάκη, με το οποίο το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού διατηρεί επί σειρά ετών μία γόνιμη και συστηματική συνεργασία, το Κράξτον Estate και βέβαια την Περιφέρεια Κρήτης για την υποστήριξή της. Και ας μην ξεχνάμε, ο φιλέλληνας Τζον Κράξτον, μετά τα Χανιά, θα συνεχίσει να ταξιδεύει με τη μοτοσυκλέτα του, προβάλλοντας διεθνώς την Ελλάδα που κατέκτησε την καρδιά και την ψυχή του. Ένας σύγχρονος Οδυσσέας. Ένα τρανό παράδειγμα πολιτιστικής όσμωσης, έμπνευσης και δημιουργίας.